Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ζώα συντροφιά και τα αδέσποτα παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Σύμφωνα με τον κύριο Πέτσα, το νομοσχέδιο κινείται στο πλαίσιο τη προεκλογική δέσμευση τη Νέα Δημοκρατία. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα ζώο κακοποιημένο. Στόχο του: η βελτίωση των συνθήκων ζωή των ζώων συντροφιά και η προστασία των αδέσποτων μέσα από τη συνεργασία κράτου, τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημόνων και φιλοζωικών οργανώσεων. Κάτι παρόμοι σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Καβάλα Απόστολο Μουμτσάκη, θα συμβεί και στην πόλη τη Καβάλα. Το διάστημα σκέφτεται η κυβέρνηση να φέρει προ συζήτηση, προ διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο. Ήδη εμεί ω Δήμο Καβάλα είμαστε σε συνεργασία με τι φιλοζωικέ εταιρείε, με το Φιλοζωικό Σύλλογο της Καβάλα στον Έσωπο, έτσι ώστε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να έχουμε τις προτάσεις μας οι οποίες θα αφορούν αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έγινε ήδη μια διαδικτυακή συνάντηση φορέων των Δήμων, έτσι ώστε οι απόψεις οι οποίες θα κατατεθούν να είναι καλύτερα τεκμεριωμένες. Από την άλλη να σας πω ότι ήδη έχουμε έρθει σε συνεργασία με το Σύλλογο Πυθία, έτσι ώστε για 12 μήνες το χρόνο να έχουμε δύο εθελοντές από το εξωτερικό, οι οποίοι θα εργάζονται και στο κοινοκομείο αλλά και στο καταφύγιο ζώων που έχουμε στο Ζυγός, θα μας βοηθήσουν έτσι ώστε να οργανώσουμε καλύτερα την ιστοσελίδα των ζώων συντροφιάς αλλά και να βελτιώσουμε τις συνθήκες στις οποίες διαβιώνουν τα ζώα μας τόσο στο καταφύγιο όσο και στο κοινοκομείο. Η αρχή έγινε και πιστεύω ότι σύντομα οι συνθήκες διαβίωσης θα γίνουν ακόμα καλύτερες.